Άλλη μια εφημερία πολέμου έστησε το νοσοκομείο Αχέπα, το οποίο έχει πλέον συνηθίσει το σκηνικό μάχης κάθε φορά που εφημερεύει. Περίπου 200 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο για να εξεταστούν για περίπτωση νόσησης από κορονοϊό, από τα οποία στα 70 χρειάστηκε να γίνει εισαγωγή για νοσηλεία. Και να σκεφτεί κανείς ότι παρά το γεγονός ότι η εφημερία ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί, αρκετές ώρες μετά υπήρχαν εκκρεμότητες και για άλλες εισαγωγές που ανέμεναν τη σειρά τους. Μια δύσκολη εφημερία, έκλεισε με ένα εφημερία, εκκρεμότητες πολλές ακόμη στο τμήμα επιγόντων περιστατικών με ασθενείς οι οποίοι αναμένουν να διακινηθούν. Πολλαπλές εισαγωγές, περίπου 70, ενώ εκκρεμούν άλλοι περίπου 10 ασθενείς. Όπως λέει ο πρόεδρος των γιατρών του ΑΧΕΠΑ, Αθανάσιος Σιούλης, η κατάσταση καθημερινά γίνεται όλο ένα και πιο δραματική, καθώς στο νοσοκομείο δημιουργείται το αδιαχώρητο, ενώ για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες γίνεται αναγκαστική μεταφορά ασθενών προς το νοσοκομείο γεννηματάς. Συνολικά αυτή τη στιγμή οι ασθενείς στο νοσοκομείο μας υπερδέουν τους 200, ενώ σας λέω ότι έχουν διακινηθεί πάνω από 15 ασθενείς στο γεννηματάς και αναμένεται και άλλοι να μεταφερθούν, διότι αδυνατούμε να τα αποκριθούμε. Μάλιστα, η μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ και 3 εβδομάδες είναι μονίμως πλήρης και ασφυκτικά γεμάτη, με όλες τις κλίνες να είναι καλυμμένες, ενώ αυτό που δημιουργεί ανησυχία και εύλογο προβληματισμό είναι το γεγονός ότι αρκετοί ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι σε απλές κλίνες. Διαθέτουμε την για τον κορονοϊό δυναμικότητας 15 κλινών, οι οποίες είναι πάντοτε καλυμμένες εδώ και 3 εβδομάδες και έχουμε αυτή τη στιγμή 17 ασθενείς διασωληνωμένους σε κοινούς θαλάμους. Αυτό είναι κάτι τραγικό. Χρειάζεται πλέον άλλη διαχείριση, άλλη αντιμετώπιση. Ο κύριος Σιούλης επισημαίνει με νόημα ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι αδύνατον να καταφέρει το σύστημα υγείας να ανταπεξέλθει και γι' αυτό το λόγο απευθύνει έκκληση σε κυβέρνηση και Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν στην επίταξη των κλινών του ιδιωτικού τομέα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτή η κίνηση για να λυθεί σε μεγάλο βαθμό το σημαντικό πρόβλημα. Βγάζουμε την κραυγή αυτή αγωνίας και λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν στην επίταξη των κλινών του ιδιωτικού τομέα. Δεν γίνεται διαφορετικά να ανταποκριθεί το δημόσιο σύστημα υγείας στις μέγιστες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με την κορύφωση της πανδημίας. Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, τις αντοχές των νοσοκομείων να δοκιμάζονται σκληρά με την πίεση που δέχονται να είναι άνευ προηγουμένου, αλλά και τους υγειονομικούς να παλεύουν με όσες δυνάμεις τους έχουν απομείνει για να καταφέρουν να παραμείνουν πάνω απ' όλα όρθιοι από την εξάντληση, ο κύριος Σιούλης τονίζει ότι οι προσλήψεις προσωπικού είναι επιβεβλημένες και μάλιστα όσο πιο σύντομα γίνεται. Με αυτά τα δεδομένα, μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο είναι κουρασμένο, απογοητευμένο από την όλη αντιμετώπιση και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτή την εικόνα από την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση να μιλά μόνο για την κάλυψη των αναγκών των υγειονομικών με ένα μισθό, σαν δώρο, με μισό μισθό σαν δώρο. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι άμεση υποστήριξη με μαζικές προσλήψεις για την κάλυψη των τεράστιων κενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος των γιατρών του ΑΧΕΠΑ, αν δεν υπάρξει επαρκή στελέχωση προσωπικού, το πολύπαθο σύστημα υγείας δεν θα τα καταφέρει και θα καταρρεύσει υπό το βάρος των τεράστιων αναγκών.